Βρισκόμαστε στο φθινόπωρο του 2018, έχοντας καλύψει 4 χρόνια δημοτικής θητείας, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδρομής την οποία ο λαός της Χίου μας εμπιστεύθηκε. Μια διαδρομή που είχε εμπόδια και δυσκολίες, άλλα αναμενόμενα και άλλα απρόοπτα. Όλες αυτές οι δυσκολίες και τα προβλήματα είναι ευρέως γνωστά. Όμως δεν μας σταμάτησαν, δουλέψαμε σκληρά, δεν αναζητήσαμε δικαιολογίες και τελικά δώσαμε και δίνουμε σημαντικές λύσεις που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του Δήμου και του νησιού μας. Βρίσκομαι συχνά αντιμέτωπος με την ερώτηση «Και γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε?». Η αρχική μου απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι απλή. Γιατί θα πρέπει να βγω και να διαφημίσω το έργο μου? Κάναμε το καθήκον μας αυτό για το οποίο ο Χιώτης Πολίτης μας εξέλεξε. Δεν θεωρώ ότι το καθήκον αποτελεί πεδίο διαφήμισης και μικροπολιτικής. Εξάλλου κινηθήκαμε με άξονα πάντα το καλό του νησιού μας και το συμφέρον των δημοτών μας. Δεν αναλωθήκαμε ούτε σε μικροπολιτικές τακτικές, ούτε σε δημόσιες σχέσεις και εξυπηρετήσεις συμμετέρων, όπως συχνά συμβαίνει. Το να βγω στον δρόμο και να μοιράζω χειραψίες, να πίνω καφέ με γνωστούς και φίλους, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, θα ήταν όμως η εύκολη λύση αν έκανα μόνο αυτό. Το έκαναν εξάλλου αυτό πριν από εμένα άλλοι με τα γνωστά αποτελέσματα στον τόπο μας. Αντίθετα, αξιοποιήσαμε το χρόνο μας, δουλεύοντας όλοι μαζί σκληρά, καταθέτοντας προτάσεις, προετοιμάζοντας μελέτες, διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις, βάζοντας τα θεμέλια για τυχείο των επομένων 20 ετών. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι και βρισκόμαστε με θέματα που θεωρούνται αυτονόητα και όμως δεν είχαν γίνει. Μόλις δίνουμε λύση σε ένα πρόβλημα, πιάνουμε αμέσως το επόμενο. Και τα προβλήματα που κληθήκαμε και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ήταν πολλά και σοβαρά. Δεν δεχθήκαμε ούτε δεχόμαστε να συμβιβαστούμε με το κατεστημένο στο νησί μας. Γι' αυτό εξάλλου και μας πολεμούν λυσαλέα όσο καμία άλλη δημοτική αρχή. Από την αρχή όμως είχαμε αποφασίσει ότι θα βαδίσουμε σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας, κλείνοντας τα αυτιά σε σιρήνες και πολλούς καλοθελητές. Δημιουργήσαμε έτσι μία σειρά από βίντεο, ώστε να ενημερώσουμε εσάς τους Χιώτες Πολίτες αναφορικά με όλα όσα αντιμετωπίσαμε, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε αυτά τα 4 χρόνια. Έργο που σε πολλές περιπτώσεις ξεκίνησε από λευκή σελίδα. Έργο που επεκτάθηκε σε πολλούς άξονες, αλλά κέντρο του πάντα υπήρξε ο Δημότης και η Χίος. Είμαι σίγουρος ότι τα περισσότερα από αυτά που θα δείτε και θα ακούσετε θα τα βλέπετε για πρώτη φορά.